Αρχή κάνουμε, ανοίγουμε πάντα το show με την Περιθυνήρη. Ένα χειροκρότημα παρακαλώ. Η Πενούλα φοράει ένα μυθικό από γαλλική δαντέλα. Μάλιστα. Είναι χειροποίητο. Από πριν μια αρχοντιά, όπως και η Πένι μας. Πάντα βγαλμένη από άλλη εποχή, είπε. Ναι. Και στεριάζει πάρα πολύ αυτό που διάλεξες για την ίδια. Να σου πω, η Πένι πάντα έχει αυτόν το να δίνει κάτι στο φόρεμα που φοράει. Επειδή έχω ξανασυνεργαστεί, δίνει αυτήν την ιδέα. Είναι λόγω ηχηρή προσωπικότητα, παιδί μου. Ναι. Όταν είσαι τόσο ηχηρή προσωπικότητα, όχι και να βάλει, του δίνει από το δικό σου. Πρέπει να κάνω ότι δεν σα ακούει. Ναι, πρέπει να κάνει ότι δεν μα ακούει. Πάρα πολύ ωραίο. Και ρομαντικό και έτσι βασιλικό. Ναι. Εξαιρετικό και το συνδυάζει και πάντα δίνει και το κάτι έξτρα στο κεφάλι. Ναι, και ακολουθεί. Είναι πάντα συνδυασμένα. Η αγαπημένη. Η Φρυδερίκη Μενελάου. Α, να τη Φρυδερίκη μας. Αγαπημένη φίλη. Κοριτσόπουλο πάντα. Είναι αυτό το κοριτσάκι το καλό. Η Φρυδερίκη είναι ο Κολαούζος μου. Ξέρεις, από 8 χρόνια που είμαστε φίλοι, πάντα μαζί. Για δώσε μας έτσι περιγραφή. Μου έχει μείνει η Φρυδερίκη, ξέρεις. Συνδυάζει γκλίτερ και γαλλική δάντελα πάντα. Μάλιστα. Τα υφάσματα είναι όλα δικής μας εισαγωγής. Δεν υπάρχουν στην κυπριακή αγορά. Είναι γαλλικό, έχει ταυτά μεταξωτό και είναι εμπνευσμένο από Disney. Είναι πραγματικά Disney, είναι πολύ πριγκιπικό. Αυτό σου βγάζει αυτό το ρομαντικό που θέλουμε τα κοριτσάκια τα περισσότερα σε αυτή την ηλικία. Ναι. Πάρα πολύ όμορφο. Και πάμε τώρα σε κάτι πιο εκθαμβωτικό. Και να συνοδεύσει αυτή την προσωπικότητα. Για πες, Μιχάλη μου. Α, είναι η Ξένια Ζενιέρη. Ξένια μου, αγαπημένη, καλημέρα, καλώς όρισες. Για κάνε μας τη δική σου πασαρέλα να δούμε αυτό το υπέροχο ρούχο. Εντάξει, ζωντανά είμαστε, δεν έχει θέμα εδώ. Μου καταστρέφεις τον ηφικό, Ξένια, άφησε τον λίγο κάτω. Άσε το κάτω, παιδί μου, άσε το κάτω να φανεί το ρούχο. Αυτό λοιπόν, περιγραφή, αγαπημένη Μιχάλη. Είναι από μεταξωτό τούλι. Μάλιστα. Με κράσματα από Σβαρόφσκι. Είναι, θα έλεγα, η νέα μόδα. Είναι η νέα μόδα, ναι. Το νέο τόλμημα των νύφων. Ναι, οι νύφες πλέον θέλουν να είναι πιο λαμπερές. Εκτός από μια συγκεκριμένη τώρα που βλέπω πίσω από τις κάμερες, που δεν της αρέσει η λάμψη. Που είναι ροκ. Είναι ροκ. Πάντα είναι ροκ. Έχει γαλλική δαντέλα από μέσα, έχει μια κάθιση, μια χαρά. Κάνε παιδί μου ακόμα ένα γύρο που κάθισε αμέσως. Κάνε να σε δούμε, άσε το κάτω το φόρεμα να φανεί. Αυτό είναι. Μπράβο. Και η τιάρα, ξέρεις, στο κεφάλι, ναι, έδειξε το γλυκό. Βασιλική, βασιλική, Ξένια μας. Άντε, Ξένια, είπαμε, αρχίζουμε από τα δύσκολα, εμείς τα εύκολα. Άρα, σε περιμένω για να σε παντρέψουμε. Αυτό της λέω. Τα δύσκολα είναι αυτά. Το νηφικό, τα πράγματα και ο άντρας είναι εύκολη υπόθεση τώρα. Μαριλένη Σταύρου, κυρίες και κύριοι. Η Μαριλένη Σταύρου. Η πιο ροκ νύφη. Η πιο ροκ, αγαπημένη, λατρεμένη. Καλώς όρισες. Η Μαριλένη φοράει ένα νυφικό δικό της. Ένα νυφικό δικό. Το νυφικό της, παιδί. Το νυφικό της, ναι. Ξαναφορά, ευκαιρία ήταν τώρα. Ευκαιρία μου λέει, πρέπει να το ξαναφορέσω. Πήγαμε φούστα, τώρα πρέπει να φορέσω τζιν. Μ' αρέσει. Δεν σ' ακούμε τώρα γιατί δεν έχεις μικρόφωνο. Κάνε το γύρω σου να δούμε το. Πάρα πολύ ωραίο το. Δεν την κουμπιάσαν όμως. Δεν πειράζει. Δεν την κουμπιάσαν τελείως από πίσω. Ποιος το έκανε, πρέπει να τους αναβολήσουμε. Η Μαριλένη τελείως ροκ, ξέρεις, έκανε το γύρο της, βαρέθηκε, κάθισε. Εντάξει, είναι μια ιδιαίτερη δημιουργία. Αυτό είναι που ναι. Σου δίνει όμως και το custom made design. Ακριβώς. Να κάνεις, φτιάξεις ένα νηφτικό και γενικότερα μια δημιουργία κομμένη και ραμμένη όχι μόνο στα μέτρα σου σε ό,τι αφορά το σωματότυπο του καθενός, αλλά και στην προσωπικότητά σου. Που είναι το σημαντικότερο. Εσύ το καταδιασκέδασες το γάμο με αυτό το νηφτικό. Νομίζω ότι δεν περίμενα και τίποτα διαφορετικό ναι. Από σένα σαν χαρακτήρα. Μου το έβαλε ενός όρου. Δεν ήθελε δαντέλες, δεν ήθελε Σβαρόφσκι, δεν ήθελε πετρούλες. Ήθελε να είναι sexy, ήθελε να είναι ροκ. Το μόνο που τη ξεγέλασα λίγο, έστειλα από κάτω το τούλι. Η αυτή ωραία λεπτομέρεια που είναι λάζος. Ναι, το κεντήσαμε στο εξωτερικό, ειδικά για τη Μαριλένη. Εξαιρετικό. Το είδε δύο μέρες. Ήμουν τρελός να το δείξω. Δεν τούτο. Δεν θα με αφήνει να το βάλω. Ωραία, και ακολουθεί μία πριγκίπισσα του χιονιού. Είναι όπως το παραμύθι του Άντερσεν. Η Άριελ μου έχουν μπει μέσα. Καλώ στην Έλια Ιωαννίδου. Έλια Ιωαννίδου, full sexy, full έτσι μοναδική, sexy και όποιο αντέξει. Η Έλια φοράει μια δημιουργία ολοκέντητη, είναι τοποθετημένα στο χέρι ένα-ένα. Πες αλήθεια, άρα πόσους μήνες
Αρκετούς, αρκετούς. Δεν είμαι εγώ που τα έχω κεντήσει, είναι η Ράφτερ. Μπράβο στις κοπέλες που συνεργάζονται. Ναι. Γιατί είναι πραγματικά από τα λίγα πράγματα που ξέρω περί χειροποίητων τέτοιων από γιαγιάδες Ράφτερες, μιλάμε για μήνες και πολύ υπομονή. Η Έλια με έκανε μια ιδιοτροπία, δεν μπορεί να κάτσει άνετα. Αλλά θα κάτσει, ξέρεις, δύο. Εντάξει, δες. Πάει. Έχουμε φτιάξει αυτό το δρόμο. Ναι, το έχεις, το έχεις. Έλια, στο πάει και στα παρασκήνια. Μ' αρέσει πάρα πολύ το μαλλί. Είναι από τους ανθρώπους που τολμάνε και γι' αυτό και υπάρχουν και ανάλογα νηφικά να υποστηρίζουν τους ανθρώπους αυτούς και ανάλογα οι ενδυματολογικοί κώδικες. Μπράβο. Πάντως. Καθόλου τυχαίο. Μ' αρέσει πάρα πολύ ότι πραγματικά δίνει στον κάθε άνθρωπο και φυσιογνωμικά και γενικότερα κάτι που να του πάει και να βγάζει τον εαυτό του καλύτερα προς τα έξω. Μα αυτό είναι η επιτυχία ενός σχεδιαστή. Δηλαδή το φόρεμα δεν πρέπει να φοράει το άτομο, αλλά το άτομο να φοράει το φόρεμα. Δηλαδή πρέπει να δείχνει το χαρακτήρα του ο καθένας που φοράει ένα κομμάτι. Αντιλαμβάνεστε ότι μου λείπει η Αλεξία από δίπλα μου. Η Αλεξία, ναι. Για να καθίσει πρώτο δημιουργείο στο σκληροπρότημα εδώ. Την καταφέραμε, την καταφέραμε. Την καταφέραμε το. Όχι που δεν θα φορούσα εγώ ρηφικό ντουλάζου. Δεύτερη φορά. Δεύτερη φορά. Αλλά με τον ίδιο σύζυγο όμως. Με τον ίδιο σύζυγο. Με τον ίδιο σύζυγο. Πάντα. Όχι, δεύτερη φορά τώρα το φορώ. Ναι, δεύτερη φορά είναι υπέστη. Ναι, δεύτερη φορά φορώ. Κοίταξε, είσαι πολύ κοντά από την αρχική σου επιλογή σε σχέση με την Δαντέλα ή τα ομοτήματα. Καμία σχέση. Κοίταξε, το λουλουδάκι ήταν σαν αποτύπωμα τώρα. Ήταν άλλο νηφικό αυτό. Ήταν το νηφικό τη Αλεξία τότε. Έγινε custom made μέχρι και το ύφασμα. Δεν θα μπορούσα να χαλάσω χατήρι, Μιχάλη μου, όταν μου ζήτησες να βάλω και εγώ μαζί με τις κοπέλες που τις ευχαριστούμε πάρα πολύ τον ηθικό. Αλεξία μου, την παρακαλούσα τρεις ημέρες. Στα 10 χρόνια, Ναι. Κάνουμε Αμερικανιά. Ναι. Δεν πειράζει. Λοιπόν, να καθίσω και την εγώ. Παρακαλούσα, την παρακαλούσα, της λέω θα βάλεις οπωσδήποτε. Εγώ όμως είμαι ξυπολίτη από κάτω, δεν μπορούσα. Είμαι αλακτική. Είναι μποχήμια. Είναι μποχήμια, είναι μποχήμια. Και πρέπει να πω ότι κάθεσαι και εύκολα με τον ηφικό. Καλά, το κόσμημα είναι θεϊκό. Κάντε ένα κόσμημα, πρέπει να ναι, αυτό. Ναι, να δούμε το κόσμημα. Είναι πολύ και Lord of the Rings και τέτοια αισθήρες. Τουλάχιστον μία να καθέτε άνετα. Η ελπιλία αυτό λέει εκεί. Λοιπόν, είναι υπέροχα τα όλα και τα νηφικά παιδιά και τα κοσμήματα. Να ευχαριστήσουμε όλη αυτή την ομάδα. Γιατί από η ώρα 6:30-7 το πρωί όλοι είσαστε εδώ και ετοιμάζεστε ώστε να είμαστε που τα καλά να παντρευτούμε δηλαδή. Τόσες ώρες, τις ίδιες ώρες. Οι κοπέλες τυπικότατες μπορώ να πω, ήρθαν πολύ νωρίς παρόλο που δεν το περίμενα. Τα κρατάτε αυτά, θα τα κλάξετε για πολύ πρόβλημα. Τους είπα και ένα ψεματάκι ότι πρέπει να έρθουν πολύ πιο γρήγορα. Θέλουμε την καλημέρα από κάθε μια από εσάς. Κατάλαβε, γι' αυτό πείτε στην ώρα σου. Κορίτσια, πάρτε μικρόφωνο. Να πούμε ένα ευχαριστώ όμως και στην Ιωάννα Ιωάννου Τζέιντζο που δουλεύει από η ώρα 7 παρά. Εγώ ευχαριστώ και για το μακιγιά και τον Δημήτρη Β' εγώ για τα μαλλιά επίσης. Τον Δημήτρη τον Β', τη Δέσποινα, την Παπαβασιλείου. Όλη η ομάδα ήταν για το κέφι, παιδιά. Εμείς που είμαστε πρωινοί το έχουμε συνηθίσει. Έχουμε το κέφι από την προηγούμενη νύχτα, αλλά για αυτούς που δεν ξυπνάνε κάθε μέρα το πρωί, δεν είναι εύκολο να βλέπεις χαμογελάσεις στους ανθρώπους και κεφάτους. Τι για να δείτε, γιατί την φέραμε από η ώρα 5 έχει ξεκινήσει για να έρθει εδώ. Ναι, την είδα στις 6 και μισή. Σε ήθελε να σε ξυπνήσει. Όχι, στο ρίκ. Λοιπόν, θέλουμε να μάθουμε τα νέα σας. Είναι αγαπημένες φίλες και ηθοποιοί. Να μου πείτε πού είσαστε, τι κάνετε. Καλημέρα. Καλημέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Μιχάλη. Τον Μιχάλη τον έχω μέσα στην καρδιά μου. Επειδή χτες ήταν και η μέρα της γυναίκας, οφείλω να ομολογήσω ότι λατρεύει τις γυναίκες ο Μιχάλης. Δεν θα μπορούσε να τις αναδείξει. Ότι γυναίκα, σε γέννησε γυναίκα, θα σε πεθάνει. Είπα να τις καλοκρατάω, ξέρεις. Περνώ πάντα τέλεια άμα δουλεύουμε μαζί. Πάντα, ευχαριστώ. Ξέρεις ότι είσαι υπεραγαπώ. Και εγώ, και εσύ ξέρεις ότι είσαι υπεραγαπώ. Γι' αυτό πάντα λέω του ναι, ό,τι θέλει όλοι να κάνουμε. Όλοι τον αγαπούμε γι' αυτό. Και εγώ του λέω, με Μιχάλη μου, να βάλω νηφικό, σκεφτούμε να με βάλω. Όχι, όχι, σε παρακαλώ, του λέω, δεν θα σου χαλάσω χαρτίρι, γιατί σε αγαπώ πάρα πολύ. Ναι, της έκανα και καμματάκια. Παραπονιάρικα. Επίσης, τούτο που είπετε, όση ένταση να υπάρχει και έλλειψη χρόνου, ο Μιχάλης ψύχρεμος. Δηλαδή, είναι χαρούμενος. Το βγάζει από τα μάτια του, το βγάζει από τη σιγουριά που έχει για τη δουλειά του και νομίζω όταν μιλάμε για νύχτες, μια και σήμερα δείχνουμε αυτό το πράγμα, είναι αυτό που χρειάζεται μια κοπέλα. Αυτή την απόλυτη ασφάλεια εκείνη τη μέρα. Αχώνησε λίγο ο Μιχάλης. Αχώνησε. Μαριλένη, ναι. Δύο μέρες πριν τον γάμο. Για να μην δει το κέντημα. Όχι, δεν τα άλλα. Είναι το κέντημα που της έδειχνα. Επερίπεζα τη. Επειδή σκέτουνε να το κάνουμε. Είπε μου,
Δεν αγχώθηκα καθόλου. Καλά, η Μαριλένη δεν νομίζω να αγχώθηκα. Ναι, έτσι, του, ναι, του είχα έτσι κι αλλιώς απόλυτη εμπιστοσύνη. Γιατί του δώσες πρόβες. Είχα, ναι, πόσες πρόβες έκαναμε. Δυο, τρεις. Δύο με το ζόρι. Ναι, δύο. Και η μία ήταν την προηγούμενη μέρα του γάμου. Ή την προ-προηγούμενη. Απλώς είχα ξαναφορέσει ρούχα, του ξέρω ότι οι εφαρμογές του είναι καταπληκτικές. Ειδικά για εμάς έτσι που θέλουμε ιδιαίτερες εφαρμογές για να αναδείξουμε το σεξαπίλ μας. Και απόλυτη εμπιστοσύνη. Ήξερα ότι θα έρθει να με ντύσει κιόλας. Σε ευχαριστώ. Ξανά σε ευχαριστώ. Να δώσουμε το μικρόφωνο και στην Έλεια. Που είσαι, τους το είπε πριν ο Θεόδωλος, αλλά είσαι πραγματικά πανέμορφη. Είναι ξεπίδησε από τη Frozen, Ariel, είσαι σαν παραμύθι, σαν περσόνα παραμυθιού. Ευχαριστώ, εδώ κάνω πρόβες, να δω αν μου πάει. Σου πάει. Αν μου πάει, πάει να το προχωρήσω. Να το προχωρήσεις. Να πω κι εγώ έναν ευχαριστώ για την επιλογή, με τιμά ιδιαίτερα. Και έναν ευχαριστώ και σε εσάς που με τον τρόπο σας αναδεικνύετε τη δουλειά ενός σπουδαίου ανθρώπου. Τι κάνεις αυτόν τον καιρό, μπες μας, Έλα. Αυτόν τον καιρό έχουμε τελειώσει τις παραστάσεις της Frozen. Και είμαι στη σχολή μου με τα παιδιά που δουλεύουμε με private μαθήματα όσον αφορά παιδάκια που τα στέλνουν εργοθεραπευτές, ψυχολόγοι, παιδιά με αυτισμό. Και τις Παρασκευές κάνω σταθερά το stand-up comedy μου και τραγουδώ στα καρβουνομαγειρέματα κάτω στη Λίδρες. Και τις Τετάρτες στον Πουόνο που κάνουμε έτσι έναν ιδιαίτερο μουσικό πρόγραμμα. Παρεΐστικον είναι τα Cozy Wednesdays, έτσι ονομάζονται. Να κοπιάσετε, θα είναι μεγάλη μας χαρά. Και ετοιμαζόμαστε για την επόμενη παραγωγή, εννοείται. Ωραία. Πράγμα, πάντα απασχολημένη, πάντα δημιουργική. Ναι, ναι. Δεν επαναπάμε στο πρώτο παιδί. Έχω επιλέξει πια να κάνω πράγματα τα οποία με ευχαριστούν, τα αγαπώ, αλλά πάνω απ' όλα να νιώθω ότι προσφέρω κάτι. Να είσαι καλά, Έλια μου, ευχαριστούμε η Ξένια μας. Μαριλένη μου, εσένα ξέρουμε εντά. Εδώ είμαι στο ρίγκ. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Ευχαριστώ πολύ τον Μιχάλη, που για ακόμα μια φορά είμαι μαζί του. Είναι τιμή μου, χαρά μου, γιατί πάνω απ' όλα είναι φίλος και σπουδαίος άνθρωπος. Εντάξει. Εγώ. Ναι, όντω. Εντάξει. Μπορώ να πω ότι ήταν εκεί σε δύσκολες, σε όμορφες στιγμές. Είναι το πιο σημαντικό για μένα. Μετά, εντάξει, η δουλειά του μιλάει από μόνη της. Μιλάει από μόνη. Μιλάει λαμπερό. Όλα είναι λαμπερά με τον τρόπο. Και είναι αυτό που σου εμπνέει και το ρούχο. Δηλαδή, δεν έβαλα ποτέ ρούχο του Μιχάλη και να νιώσω είτε άβολα είτε. Η αυτοπεποίθηση, μόλις το φορέσεις. Λοιπόν, κοίταξε να δεις, εμείς τη μισή δουλειά την κάναμε εδώ, ο Μιχάλης δηλαδή. Ναι. We found the dress. Σε εσάς να τα κάνετε τα υπόλοιπα. Μανία να μας παντρέψεις. Μα μπορεί να μην θέλουμε. Σωστά, δεν μπορεί να μην είμαστε έτοιμες. Δεν είναι καταναγκαστικά πράγματα, αλλά εμείς το ερχόμαστε. Πάντως, είδαμε η αλήθεια είναι ότι σας πάει τον ηφικό. Ναι. Ναι. Σας ναι. Πάει τον ηφικό. Έτσι όπως το είδα, δηλαδή, ναι. Θα το σκεφτείς. Μιχάλη μου, ναι. Αυτό τον καιρό τι κάνεις, αγαπή μου? Αυτό τον καιρό είμαι στη Ανοθρόσκο Παραγωγές, οι τρεις αδελφές του Τσέχοφ, στο Θέατρο Πάνθεο. Μια φρέσκια ματιά στο έργο του Τσέχοφ, με χιούμορ. Κοπιάστε, παίζουμε, είναι το τελευταίο μας Παρασκευό Σαββατοκυριακό. Απόψε στις 8.30, αύριο διπλή στις 6 και στις 8.30 και Κυριακή στις 6. Και μετά πάμε Λεμεσό 23 Μαρτίου στην ΕΘΑΛ. Πάρα πολύ ωραία. Και η Φρυδερίκη μας. Καλημέρα. Καλημέρα. Εντάξει, θα γίνω γραφική αν πω και εγώ ευχαριστώ. Γίνεται να μην πεις, είπαμε όλες. Υπάρχει στη ζωή μου ο Μιχάλης, ξέρει γιατί. Νομίζω ότι από την πρώτη ματιά, την πρώτη φορά που συναντηθήκαμε, δέσαμε, δεν χρειάστηκε να πούμε πολλά. Είναι αρκετά χρόνια. Ναι, πολλά χρόνια πια. Αυτό που θαυμάζω στο Μιχάλη, πέραν του τι άνθρωπος είναι, γιατί εντάξει, αν δεν ήταν ο άνθρωπος που είναι, νομίζω ότι δεν θα κάνανε παρέα, δεν θα τα βρίσκαμε. Πάνω στη δουλειά του, εκτός από τη φαντασία και τη δημιουργικότητα, μου αρέσει πάρα πολύ το πώς δουλεύει πάνω σε ένα φόρεμα. Δηλαδή, αυτό που μπορείς να φορέσεις, ένα φόρεμα
και από την έξω και από τη μέσα μεριά. Δεν βρίσκεις ίσια για να πω, είναι καλοραμένα, οπότε οφείλω να το πω αυτό. Είναι από καλό κρατά, γιατί θέλω να δεις κανένα τον ηφικό. Ναι, δεν έχει περίπτωση να το κάνει. Το μόνο πράγμα που εύχομαι άλλος είναι να μην βλέπει ο καλός μου τώρα και να πει ότι το έβαλε, δεν θα ξαναβάλει. Αντρέ, για σένα που το έβαλε, είτε για να σου πει πιο γρήγορα ο γάμος. Ήταν για να σε δει ακριβώς, Φρυδερίκη μου, πόσο πανέμορφη είναι η φύση και να πει ότι αυτό το πράγμα πρέπει να το ζήσει και εκείνος από κοντά. Μα πραγματικά είναι σαν πριγκίπισσες. Όλες είναι σαν πριγκίπισσες. Ναι, όλες πραγματικά. Disney. Ναι, αυτά περί Μιχάλη, νομίζω ότι... Τι άλλο να πω. Τα περί Φρυδερίκης να μας πεις. Περί Φρυδερίκης να πω ότι ζενιθιάζομαι καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στο Zenit, στους 96.4. Ακούμε μια μουσική εκπομπή με μουσικά θέματα, ατζέντα. Οπότε όσοι είστε λάτρεις του ραδιοφώνου, συντονιστείτε μαζί μου. Θα περάσουμε καλά. Αυτό. Η Πέννη. Πέννη, είπες που βρίσκεσαι εσύ. Όχι, δεν είπε. Επειδή ξέρω, γι' αυτό να μην τα πω εγώ. Αλεξία, αν θέλεις να πιάσεις τη δουλειά, πρέπει να μην την ξανακαλέσεις. Συγγνώμη. Είμαστε φίλες και νομίζω ότι γι' αυτό μου το έκαμε. Εγώ τώρα βρίσκομαι στο Θέατρο Διόνυσος. Θα κάνουμε μια ισπανική κωμωδία που λέγεται Τρες, με καταπληκτικούς συναδέλφους. Και βγαίνουμε μετά το Πάσχα, ακριβώς 13 Απριλίου. Σας περιμένω. Τηλεοπτικά. Τηλεοπτικά μόλις έχω ολοκληρώσει τη σειρά που κάναμε συνεργασία Μέγκα και Σταρ Ελλάδος και μόλις έχω επιστρέψει από την Αθήνα και είμαι εδώ τώρα. Επαναπατρίστηκες, εγώ. Επαναπατρίστηκα για αυτό. Μάλιστα. Το διάστημα. Δεν ξέρω τι θα ακολουθήσει. Πάμε, είμαστε ανοιχτοί. Όταν είσαι ηθοποιός, κανείς δεν ξέρει ποτέ τι επιφυλάσσει από μια μέρα. Και σε εμάς λίγο αυτό το πράγμα. Έτσι είναι, σε όλες τις δουλειές. Κάθε σεζόν είναι μια πορεία, αλλά είναι ίσως και το γλυκανάλωπο της δουλειάς. Και πρόκληση. Και πρόκληση. Αλλαγές. Πώς πέρασες στην Ελλάδα? Πέρασα καταπληκτικά. Είχα μια καταπληκτική συνεργασία. Πολύ καλή παραγωγή. Όμορφοι συνεργάτες, όμορφο περιβάλλον. Η Ελλάδα μου είναι και οικία, γιατί εκεί σπούδασα, έχω φίλους πολλούς. Ήταν όμορφα. Ήταν ωραίο. Νομίζω περισσότερα χρόνια ζεις μεταξύ έτσι κι αλλιώς. Ενώ το έχεις συνηθίσει αυτό λίγο πολύ. Ναι. Μιχάλη, μου. Χάρηκε. Πώς αισθάνεσαι που είμαστε όλες έτσι εδώ στα κάτασπρα, σχεδόν όλες στα κάτασπρα? Υπέροχα, γιατί ξέρετε ότι σας αγαπώ όλες. Είσαστε, σας νιώθω πάρα πολύ κοντά μου. Άρα, πάρα πολύ ωραία που περνάω. Ξέρετε, αυτή η συνάντηση μπορεί να γίνει μόνο σε ένα fashion show ή σε ένα τηλεοπτικό πλατό. Έτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μας δίνεις να το οργανώσουμε. Υπάρχει αυτό το πράγμα. Μόνο σε τηλεοπτικό πλατό μπορείς να το κάνεις. Στα fashion show συνήθως είναι πολύς ο κόσμος, έχει και μοντέλα που... Δεν είσαι τόσο κοντά. Ενώ εδώ είναι αγαπησιάρικη η κατάσταση. Έχεις, εδώ. Ναι. Έχεις, Μιχάλη μου, μια υπέροχη ομάδα πίσω σου, γιατί με τα παιδιά που συνεργάστηκα και εγώ για να ετοιμαστούμε σε όλη τη διαδικασία από το πρωί, είναι πάρα πολλοί επαγγελματίες. Θέλω να τους δώσουμε ένα χειροκρότημα, ναι, παιδιά, πραγματικά. Δημήτρης Βίτα, Ιωάννα, Ιωάννου, Γκέιντζο, Δέσποινα, Δέσποινα Παπαβασιλείου και η Μαρίνα Λάζου. Η κρυφή δύναμη, παιδιά. Η κρυφή δύναμη, Μαρίνα Λάζου. Ευκαιρία να πω με Μαρίνα Λάζου, γιατί δεν άλλαξε το επιθετόν της ακόμη μετά από τόσα χρόνια. Το πειράζεις, ε. Τώρα είναι ευχαριστημένη εκεί που είναι. Και περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Ήταν όλη η διαδικασία εγώ αυτή. Ήταν καταπληκτική. Πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Εύχομαι πραγματικά σε όλες όσες δεν είστε παντρεμένες. Σύντομα είναι οι φούλες τότε. Έλια μου πάρει το μικρόφωνο, δεν έχει. Έτσι, κοίταξε, έτσι όπως είσαι, αν κυκλοφορήσεις... Για τη φωτογράφηση είναι ένα αγάπη, δεν ξέρω εγώ τον ηφικό, κάνει μόνο για τη λίτρα. Θα νομίζω. Όχι, λέτε για τη φωτογράφηση. Έτσι όπως είσαι, άμα βγει στη λίδρα, όλα τα παιδάκια θα τρέξουν πάνω της και θα νομίζουν ότι βγήκε η Άριε από το παραμύθι. Από το βυθό. Η Μαριλένη όμως είναι έτσι λίγο πιο κεντρική τώρα που τη βλέπω με τον τζιν, ξέρεις. Εν τέλειο με τον τζιν. Υπάρχει να βάλει φούστα, να σας πω την αλήθεια. Όχι, μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι Μαριλένη αυτό. Μαριλένη, την αλήθεια. Εσύ είπα για φούστα. Ναι. Είπε μου όχι. Κοίταξε, υπάρχει και το εναλλακτικό νηφικό, Λάζο μου. Δεν είναι όλες οι γυναίκες που ονειρεύονται να παντρευτούν με το πριγκυπικό φόρεμα. Ένα θεά, είναι το η Πέννη είναι σαν την αυτοκράτηρα. Το καλό πια είναι ότι υπάρχουν πολλά είδη νηφικών για κάθε κοπέλα. Και το σημαντικό για να νιώθει άνετα μια νύφη. Γιατί η μέρα εκείνη πρέπει να νιώθεις άνετα, να μπορείς να χαρείς τη μέρα σου. Άρα υπάρχουν τόσες πολλές επιλογές για να είσαι άνετα και να παραμένεις ο εαυτός σου.
Έτσι, θέλει να διασκεδάσει και να χορέψει και να περάσει καλά και να μην κουραστεί και να υποδεχτεί και του καλεσμένου σου. Αυτά θέλει. Μιχάλη μου, τελικά βολεύτηκα. Βολεύτηκε. Ήταν ένα μεσηκό συνέδριο. Ναι, είναι και Παρασκευή, παιδιά. Πάμε να κλείσουμε όλοι μαζί. Ναι, καλώ εδώ, Κυριακό. Έτοιμε. Έτοιμοι όλοι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, σα ευχαριστούμε πάρα πολύ που μα παρακολουθήσατε και. Καλά Σαββατοκύριακο.